Υπεγράφει σήμερα συλλογική σύμβαση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η Υπουργός Εργασίας τόνισε πως με την υπογραφή της σύμβασης διασφαλίζεται η εργατική ειρήνη για τα επόμενα 4 χρόνια. Εργατική ειρήνη για τα επόμενα 4 χρόνια διασφαλίστηκε σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Πρόκειται, είπε, για μια ισορροπημένη συμφωνία η οποία θα βοηθήσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις. Τη σύμβαση υπέγραψαν στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας η ΣΤΕΚ, ΠΑΣΙΞΕ, ΣΕΚ και ΠΕΟ στην παρουσία ΟΕΦ και ΚΕΒΕ. Είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά έχουν περιληφθεί βασικά δικαιώματα των εργαζομένων σε νομοθεσία η οποία θα καταδεθεί στην Βουλή για να ψηφιστεί και με αυτόν τον τρόπο οποιασδήποτε διενέξεις ή οποιαδήποτε θέματα τα οποία στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί ευελπιστώ ότι με αυτήν τη συμφωνία δεν θα υπάρχουν στο μέλλον. Η Υπουργός Εργασίας σημείωσε παράλληλα ότι θα εκδοθεί διάταγμα με ισχύ από την αρχή του χρόνου, το οποίο θα καθορίζει κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο μηνιαίος μισθός μεταξύ άλλων καμαριέρας με υπηρεσία μέχρι 3 μήνες θα ανέρχεται στα 920 ευρώ και πέραν των 3 μηνών στα 970. Καθαρίστριας καθαριστή στα 970 ευρώ, υπάλληλου υποδοχής στα 935 και βοηθού τραπεζοκόμου με υπηρεσία πέραν των 6 μηνών στα 1040 ευρώ.